Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Θάρρος ή Αλήθεια. Είπαμε, θυμίζουμε στον κόσμο, παίζουμε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο στις 11 η ώρα το βράδυ, πάντα από το Euro Channel εννοείται αυτό. Ξαφιά, γλυκύτατη, πολύ καλό παιδί και πάρα απ' όλα συνάδελφος και δημοσιογράφος. Αυτό τα έχει όλα δηλαδή, δημοσιογράφος και ξαφιά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και ειλικρινά έχω τη χαρά και τη τιμή να το λέω, γιατί ο καθένας αφήνει το χρόνο του και έρχεται εδώ στην εκπομπή, στο στούντιο της εκπομπής. Πόπι Εφρεμίδου σήμερα στην παρέα, ένα πρόσωπο που το έχετε πετύχει πάρα πολλές φορές στο ζάπινγκ και γουστάρετε πάρα πολύ την Πόπι που την έχουμε στην παρέα. Καλησπέρα. Πάρα μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ για που με κάλεσες και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλήθειες λέω, εγώ σε αυτή την εκπομπή μόνο αλήθειες λέμε. Καταρχήν λαμπερή κουκλάρα, στάιλ, δεν ξέρω αν είσαι στη λίστα του εαυτού σου. Είσαι κάτι τέτοιο. Έχεις πάρα πολύ ωραίο γούστο και είσαι πάρα πολύ καλά ντυμένη. Ευχαριστώ. Και πάρα πολύ γλυκύτατη και πολύ πολύ ωραία και σεξι. Τα έχεις όλα τελικά. Δεν ξέρω. Προσπαθούμε. Εμείς σε πήραμε από το σπίτι, δεν ξέρω που ήσουν, αν έχεις κενό, αν έχεις δουλειά, αν έχεις ρεπό, όλα αυτά. Και σε φέραμε σήμερα στην εκπομπή γιατί είσαι ένα ωραίο πρόσωπο της πόλης που έχεις να μοιραστείς πολλά πράγματα μαζί μας. Δημοσιογράφος τη μία από τη μία. Πήρα να το προσπαθήσω, το σπούδασα, ασχολήθηκα για 3 χρόνια και ακόμα το ψάχνω, το παλεύω. Κάτσε όμως να τα πάρω λίγο από την αρχή τα πράγματα, γιατί πέρα από τη δημοσιογραφία είσαι και σε δημόσια σχέση σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί εδώ δυτικά, στον Εύωσμο, στο Τζόλιτι, να το λέμε και θα το φανερωθούμε και στην πορεία της συζήτησης. Mm-hmm. Γέννημα θρέμα Θεσσαλονικιά. Χαλκιδική. Αμάν, χαλκιδικιώτικο. Στο πρώτο πόδι εκεί στη Χαλκιδική, το καλοκαίρι που έρχεστε όλοι για μπάνιο, γιατί μόνο εκεί έρχεστε. Καλά λένε στη Χαλκιδική και εκεί στο πρώτο πόδι βγάζει ωραίες γυναίκες. Τελικά επαληθεύεται για άλλη μια φορά μπορώ να πω. Και για τις Χαλκιδικιώτισες δεν λένε και τα καλύτερα λόγια. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί. Εγώ καλά λόγια ξέρω. Όχι, ακούω τα χειρότερα της Χαλκιδικιώτισες. Τι φημίζετε δηλαδή. Ότι είναι λίγο ψωνάρες, ότι έχουν ξεφύγει, γιατί είμαστε χωριό στην ουσία. Εντάξει, okay, εδώ η Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο χωριό. Ναι, καλά, ναι. Εντάξει, σιγά. Γενικά στην επαρχία λειτουργεί αυτό το πράγμα. Κάπως έτσι. Αλλά πέφτουν έξω αυτοί που το λένε, γιατί εμείς όσοι έχω γνωρίσει πάρα πολλά κορίτσια από τη Χαλκιδική και από το πρωτοπόδι και εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και γενικά έχω καλές σχέσεις. Και για του λόγου του αληθές, εσύ που μας έχεις κερδίσει δηλαδή τις εντυπώσεις από πολλές πλευρές. Πόπι μου, πόπι μου, πόπι. Χαλκιδική γεννήθηκες, Χαλκιδική μεγάλωσες δηλαδή. Όχι, με Πόντια. Α, είσαι και Πόντια. Ναι. Τεμέτερο, εντάξει, δικό μας παιδί είσαι, παιδί μου. Ωραίο. Και Χαλκιδική έμεινες στα παιδικά σου χρόνια ή μετακόμισες εδώ. Έχει τα τελευταία 6 χρόνια το χειμώνα που έρχομαι εδώ δουλεύω και τα καλοκαίρια φεύγω πάλι για δουλειά εκεί σε ξενοδοχείο. Εννοείται, ρε φίλε. Δηλαδή, καλοκαίρι μέσα στη Θεσσαλονίκη. Συνδυάζω διακοπές και δουλειά μαζί. Μπράβο! Και εσύ πώς έγινε τώρα με τη δημοσιογραφία, πώς έμπλεξες. Έβλεπες μικρή τηλεόραση. Κοίταξε πώς έγινε αυτό. Έβλεπα πάντα τηλεόραση, κουτσομπολίσεις και σε εκπομπές και τέτοια. Α, τέτοια πράγματα. Αλλά μπήκε παλιά και ναι, έβλεπα εκεί στο πάνελ και έλεγα θέλω μια μέρα να είμαι εκεί. Και όντως έκανα μια εκπομπή στο Εγνατία, στο πάνελ μαζί με τον Ριζόπουλο. Το Τάσο, τον Ριζόπουλο, το φίλο μας. Μπράβο! Ναι. Έκανα δελτίο, έκανα ραδιόφωνο. Α, κάτσε ψωπ. Τα πεις πολύ γρήγορα στην Ελλάδα. Λοιπόν, με το Ριζόπουλο έκανες εκπομπές, ήσουν μαζί στην παρουσιάστρια και όλα αυτά. Ναι, ήμουν στο πάνελ μαζί με άλλα 2 παιδιά, σχολιάζαμε, ήταν live εκπομπή. Καλή εμπειρία. Πολύ καλή, γιατί έμαθα το live, γιατί είναι δύσκολο, ξέρεις, το live. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πολύ καλή εμπειρία. Το γούσταρες και αυτό. Και από εκεί και πέρα, δηλαδή, μετά από την εκπομπή που έκανες εκεί με την παρέα, πήγες απομονωμένα κάτι, έκανες και δελτίο. Πριν από αυτό, έκανα πολιτιστικά δελτία 5 λεπτά μετά το δελτίο ειδήσεων στο Εγνατία. Έλεγα τα 5 λεπτά τα πολιτιστικά. Αυτό. Μετά πήγα με τον Ριζόπουλο 2 χρόνια και αυτό. Τι σ' άρεσε πιο πολύ, δηλαδή, έχεις δώσει κλίση προς τα που θες να πας. Δεν ξέρω, αν και μου λένε ότι μπορεί να κάνω και το σοβαρό. Ναι. Το δελτίο ήταν μια καλή πρόταση για μένα. Δηλαδή, με κόλλησα. Δεν πειράζει. Άρα, ξανά. Αυτό είναι καλό. Ναι. Μην αγχώνεσαι. Είμαστε εδώ ναι. Ανάλαφροι παρέα. Μην μασάς τίποτα. Δελτίο, δηλαδή, θα γούστρες να ρίξεις ένα δελτίο, Νομίζω ότι θα μου τέριαζε, δεν ξέρω. Δεν είσαι του ψυχαγωγικού να πω. Μ' αρέσει το ψυχαγωγικό, το αγαπώ. Απλά νομίζω ότι θα μου τέριαζε και ένα δελτίο, κάτι διαφορετικό. Ναι. Να δούμε εδώ τώρα και με τον κύριο Τσάλι τι μπορεί να γίνει. Πώς μπορούμε να σε εντάξουμε και σένα. Δελτίο ειδήσεων. Και Ελένη Μελεγάκη, που θα μπορούσα να σε σκεφτώ λίγο έτσι στο ψυχαγωγικό, Μπορεί. Ένα μεσημεριανό, έτσι, ένα πρωινό.
Κοτσομπολεύουμε εκεί, κουσκούς. Θες πολιτική είδηση, εξελίξεις γενικότερα ή όχι, κουτσομπολιό. Κουτσομπολιό, είναι πιο χαλαρό. Άρα πιο... το κουστάρεις αυτό που λέω. Άρα βαδίζεις πιο πολύ στο ψυχαγωγικό. Αυτό, ναι, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσω και το άλλο, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, άμα σου πούμε μια πρόταση τώρα ψυχαγωγικό ή δελτίο, τι θα διάλεγες. Ψυχαγωγικό. Α, ναι. Ψυχαγωγικό. Μπράβο, ρε, πω. Το υποστηρίζεις, νομίζω το έχεις και αυτό. Μια χαρά είσαι. Και ραδιόφωνο μετά μου είπες ότι έκανες. Μετά έκανα ραδιόφωνο σε ιντερνετικό κανάλι, σταθμό. Μουσική εκπομπή. Μουσική εκπομπή, ελληνικά, κυρίως βράδυ, αργά. Τι με τους έλεγες ακόμα, γιατί τους πέθανες πιστεύω. Τίποτα. Έβαζα τραγούδια, έλεγα έρευνες, αφιερώσεις, μου στέλναν μηνύματα. Χαιρετίσματα, φιλιά, τα κλασικά, ξέρω. Καλό είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Και φανταζόταν και μια... στο ραδιόφωνο έχει μια άλλη μαγεία, γιατί μιλάς. Είναι η φωνή, δεν υπάρχει εικόνα, οπότε πρέπει να μιλάς πολύ. Στη δικιά σου περίπτωση χρειάζεται όμως να έχει και εικόνα για να σε βλέπουν κιόλας. Γιατί καλή φωνή, αλλά και καλή παρουσία. Καλή εμφάνιση. Δηλαδή, ραδιόφωνο θα ακούσεις, αν σε βάζανε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, τι θα διάλεγες. Δεν μπορείς να τα συγκρίνεις, γιατί το άλλο έχει εικόνα, εκτίθεσαι στην οθόνη, ενώ το ραδιόφωνο είναι πιο χαλαρό, οπότε. Νομίζω ότι το ραδιόφωνο μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί δεν έχει το άγχος της εικόνας, καταλαβαίνεις. Εσύ δεν έχεις και άγχος της εικόνας, ρε Πόπη. Μια ωραία κουπέλα είσαι. Δεν έχει σημασία. Πρέπει να μιλάς όμως και σε βλέπει. Να κινείς ελεύθερα, να πας με τις φόρμες, με το αθλητικό παπούτσι. Δεν το μαλλί πάνω. Το μαλλί πάνω. Καλή φάση αυτή, ε. Πολύ ωραία. Και τι στόχο έχεις βάλει τώρα και το θέμα, τώρα έχεις κάνει παύση από τη τηλεόραση. Σταμάτησα φέτος για λίγο γιατί δουλεύω αρκετά στο μαγαζί, δηλαδή 5 μέρες είναι αρκετές και επειδή ξενυχτάμε κιόλα. Οπότε λέω να το αφήσω φέτος και μόλις γυρίσω το χειμώνα ξεκινάμε πάλι. Δεν έχεις σκοπό να το αφήσεις όμως. Όχι, όχι. Και η συμβουλή μου είναι να μην το αφήσεις. Δεν θα το αφήσω, όχι. Μπορεί να μην έχει ακόμα κάτι στάνταρ, αλλά θα το κυνηγήσω μέχρι να φτάσει. Τι δυσκολίες βλέπεις ότι έχει η δημοσιογραφία γενικότερα, τι αντιμετωπίζεις, τι αντιμετώπισες μάλλον. Εγώ όλα μου πήγανε σου καλά. Πήγαν καλά. Ναι. Δυσκολίες. Πρέπει να το κυνηγάς πολύ. Θέλει πολύ κυνήγι. Να μην το παρατάς, ναι. Η πρώτη σου επαφή με τις τηλεοπτικές κάμερες και μόνο αυτά πώς ήταν, ήσουν άνετη γενικότερα. Όχι, στην αρχή είχα πολύ άγχος, δεν έβγαινε φωνή. Τώρα όμως βλέπω έχεις πολύ μεγάλο αέρα, έχεις 3 κάμερες απέναντί σου και βλέπω ότι είσαι καράνατη. Ε? Δεν ξέρω, ακόμα νομίζω ότι μπορεί να έχω. Έχεις με τις κάμερες δηλαδή. Ναι, όχι τις πολύ. Μιλάς. Πάντα μαθαίνεις, δεν ξέρω. Εντάξει, όσο ζεις μαθαίνεις, λέει, και εμείς τώρα τόσα χρόνια είμαστε, αλλά πάλι έχουμε το άγχος. Όταν κοιτάω τις 3 κάμερες, τη μια χώνομαι, αλλά και από την άλλη λέω πού είστε ρε φιλαράκια. Από πού να κοιτάξω. Εσύ στη 3 είσαι. Στη 3, ποια είναι η 3. Η 3 είναι εδώ. Εδώ. Εκεί μιλάς και εκεί κατευθύνεσαι γενικότερα. Ωραία. Δημοσιογραφία, καλή εμπειρία. Πολύ ωραία. Έχεις κάποιο πρότυπο δημοσιογράφο γενικότερα, από μικρή, φαμάζεις κάτι, λες εγώ θέλω να πάω να έχω την πορεία αυτού του δημοσιογράφου. Ή δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Δεν έχεις μία πρότυπο ρε παιδί μου, ποια θαυμάζεις σαν δημοσιογράφο. Η Μενεγάκη είναι ωραία, σαν παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια, ναι. Όχι δημοσιογράφος. Όχι. Εσύ πιο πολύ στη δημοσιογραφία ή και παρουσιάστρια πιστεύεις είναι καλύτερα. Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσεις από το μηδέν, να μάθεις τα πάντα και μετά να φτάσεις στο γυαλί. Αυτό. Τι θυσίες έκανε η Πόπη για να υλοποιήσει το όνειρο, γιατί δεν γίνονται όλα με διαμαγείας. Ξαφνικά γίναμε δημοσιογράφοι. Θέλει χρόνο, θέλει πράγματα να θυσιάζει, να ασχοληθεί, να το τρέξει. Κοίταξε, σου λέω, ήταν όλα εύκολα. Δηλαδή μου ερχόντουσαν προτάσεις για ραδιόφωνο, για συνεντεύξεις από μόνα τους. Οπότε δεν έκανα κάποια θυσία ιδιαίτερη. Μάλιστα. Ας έλεγα τώρα ένα δημοσιογράφο, δηλαδή ένα καλεσμένο. Έχεις 3 επιλογές. Θέλω 3 καλεσμένους που θα ήθελες να πάρεις συνεντεύξεις. Ας είναι πολιτική, ας είναι του καλλιτεχνικού ηθοποιή. Ποια ονόματα θα ήθελες, δηλαδή, να πεις ότι εγώ αύριο θέλω να πάρω συνέντευξη τον Ρίγα τον Φεραίο ή τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή τον Αλέξη Τσίπρα. Λέω εγώ, έχεις κάνει ένα πλάνο ποιον θα ήθελες, επειδή μου. Κοίταξε, μου αρέσει η Πόπη Τσαπανίδου πάρα πολύ. Που θα ήθελες να την κάνει συνέντευξη. Θα ήθελα να την κάνω, ναι. Ναι. Η δημοσιογράφος, τι δημοσιογράφος. Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει αυτό. Και ο Αρναούτογλου μου αρέσει πολύ. Ο Γρηγόρης, ε, φίλος και καλός. Τι με ρωτούσε το Αρναούτογλου, πες ότι είμαι Αρναούτογλου απέναντί σου. Τι 3 ερωτήσεις που θα ήθελες να ρωτήσεις τον Γρηγόρη, τι θα ήταν, ε. Σου έρχονται. Ή θες να εσύ έχεις προετοιμασία γενικότερα. Ανάλογα. Εγώ λειτουργώ με το αφορμητισμό πιο πολύ. Θα το ρωτούσα αν περνάει καλά στην εκπομπή αυτή και αν νομίζει ότι ταιριάζει. Γιατί έχει να κάνει σύγκριση με τον Κωστόπουλο, οπότε. Σωστό. Ναι. Έξυπνη υπόπη. Μία ερώτηση. Κάτι άλλο που θα ήθελες να ρωτήσεις, πολιτικό πρόσωπο δεν θα ήθελες. Πολιτικό, ο Νίκος Ευαγγελάτος μου αρέσει πολύ. Δημοσιογράφος. Σε πολιτικό όμως. Το Τσίπρα ήθελες να το πάρεις μια συνέντευξη. Εννοείται το Τσίπρα. Τι μου το ρωτούσες το Τσίπρα, Πόπη. Πρώτη ερώτηση. Μία ερώτηση, σας έλεγα ρώτησε το Τσίπρα, μία ερώτηση και μία καμία άλλη.
Τι θα του λέγες? Αν αγχώθηκε με την Αντζελίνα δίπλα του. Πάλι εκεί στο lifestyle είναι η μας. Είναι τόσο ωραία γυναίκα μπροστά του. Αυτό. Όχι την πάμε, πάμε να καούμε εδώ, βουλιάζει το καράβι. Εσύ και την Αντζελίνα. Δεν και πολύ, ναι. Εμένα τι θα με ρωτούσες τώρα που με έχεις απέναντι. Εσένα, ναι. Τι θα σε ρωτούσα. Θέλω δύο ερώτησεις αυθόρμητες όμως. Πολύ χύμα να είσαι. Λοιπόν, προτιμάς τις ξανθές ή τις μελαχρινές? Δεν έχεις καθρέφτη να σου το αποδείξω. Δεν έχω καθρέφτη. Ναι, ναι. Για να καταλάβεις το γούστο μου. Όταν έχω μια ωραία ξανθιά παρουσία, τι θα δει από τη μελαχρινή, βρε. Αν είσαι μελαχρινή, θα λέγεις το ίδιο. Τώρα έχω ξανθιά καλές. Πρέπει να απαντήσω ξανθιά. Αν βάλεις τα μαλλιά σε μια άλλη συνέντευξη, θα πω μελαχρινή. Αναλόγως με το μαλλί που θα κάνεις, όλα καλά. Ξανθώνει φυσικό, άσχετο τώρα. Όχι, δεν βλέπεις τη ρίζα, δεν πρέπει να γυρίζω. Είναι της μόδας η ρίζα να φαίνεται όμως, να ξέρεις. Ναι. Παρακολουθείς το styling γενικότερα, βλέπω. Άρα, ρώτησε ο πρόεδρος να μου κάνεις πόπι, ποια ήταν? Δεν μου έρχεται κάτι, ρε. Δεν σου έρχεται. Α, ναι, θα ήθελα να σε ρωτήσω, είσαι πάντα έτσι χαμογελαστός, ευδιάθετος? Α, ναι, γεννηθείς. Έχεις πολύ θετική ενέργεια. Το έχω πάθει, όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τα 3 μου χρόνια, γιατί την ώρα έπεσα από την κούνια. Α. Από τότε και από τότε είμαι πάντα έτσι. Υπερκινητικός. Υπερκινητικός. Είμαι ο σύγχρονος Έμινος του Θανάσης Βέγκος. Κατάλαβες. Τρέχω σαν το Βέγκο. Πολύ έχω θετική ενέργεια. Έπινα πολύ χυμό τη θετική ενέργεια από μικρός γι' αυτό. Και όταν βλέπω τέτοιες παρουσίες, ρε πόδι, τι θα είμαι δηλαδή. Θα βγάλω το μαντήλι και θα κλαίω. Δεν γίνεται αυτό. Μάλιστα, το κεφάλαιο τηλεόραση εύχομαι να ξεκινήσεις κάτι. Σας πάλι. Πάρα πολύ. Και λέω και τη διεύρυνση εδώ του καναλιού που είναι μέσα και ο πρόεδρος του καναλιού εδώ, ο κύριος Ρήγας Φεραίος, που κάνει και χρέη σκηνοθέτη. να αξιοποιήσουμε την υπόπιση στην παρέα μας, στην οικογένεια. Από Σεπτέμβριο γίνονται αυτά. Πολύ ευχαριστώ, θα χαρώ πολύ. Μπράβο. Εγώ επειδή δεν θα είμαι το Σεπτέμβριο, δεν μπορεί να πάρει και τη θέση μου, κατάλαβες. Πού θα πας? Με κουνάει την απόλυση ο κύριος Ρήγας. Φεύγεις, λέω. Κατάλαβες. Όλα καλά θα μας πάνε όμως και γεροί να είμαστε και υγεία. Θετικά. Για πάμε τώρα στις δημόσιες σχέσεις. Τι γίνεται εκεί τη νύχτα? Τι γίνεται στον έβοσμο? Αυτό ήθελα να μάθω. Και γενικά τι ζεις εσύ, τι βλέπουν τα ματάκια σου, τι ακούν τα αυτάκια σου? Λοιπόν, εγώ έχει 2 χρόνια, τα ματάκια μου βλέπουν πάρα πολλά εκεί. Όπα, για να το θέμα. Λοιπόν, εμένα με δεις, δεν θα με καρφώσεις πουθενά. Όχι, όχι, όχι. Μπράβο. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται με τον εύωσμο? Πολύ κόσμο. Και πιστεύω ότι... Κρίση δεν έχει ο εύωσμος. Δεν έχει. Λεφτά όλοι έχουν. Χριστούγεννα, αργίες, οτιδήποτε, όλοι είναι στην πλατεία, στα μαγαζιά, είναι γεμάτα με τον καφέ και το βράδυ. Αν και νομίζω ότι το μαγαζί μας δουλεύει πιο πολύ βράδυ, γιατί εμείς έχουμε και live και πάρτι πολλά. Και αυτό δεν βλέπω κρίση στον εύωσμο. Δεν έχει κρίση ο εύωσμο. Δεν ο κόσμο βγαίνει ένα. Θα βγουν οι ίδιοι για το καφέ τους, θα βγουν το απόγευμα, θα βγουν το βράδυ για το ποτό. Δηλαδή, εγώ βλέπω τους ίδιους όλη μέρα έξω. Είναι τα ίδια άτομα δηλαδή που κάνουν βόλτα γύρω-γύρω από μαγαζί σε μαγαζί. Έρχεται όμως και πάρα πολλοί κόσμος από άλλες περιοχές. Δηλαδή και ανατολικά έρχεται κόσμος στην πλατεία Ευόσμου και γενικότερα και από την περιφέρεια έχει ακουστεί, δηλαδή ότι εκεί είναι, γίνεται ένας χαμός στην πλατεία σας και γίνεται πανικός. Κοίταξε, το μαγαζί που δουλεύω εγώ στο Τζόλτ είναι 25 χρόνια μαγαζί. Οπότε είναι γνωστό και από κόσμο στο κέντρο. Οπότε έρχονται, το στηρίζουν. Εσύ τώρα σε δημόσια σχέση στο Τζόλτ, ποια είναι τα καθήκοντά σου? Να μάθει και ο κόσμος τι εστί δημόσια σχέση σε ένα μαγαζί από μια γυναίκα. Κοίταξε, πάνω απ' όλα έχει σημασία το χαμόγελο όταν έρχεται ο πελάτης να το χαιρετήσει. Όχι απλά γιατί είναι η δουλειά σου, αλλά έρχεται να πιει καφέ. Οπότε του λες ένα γεια σου, τι κάνει. Καλησπέρα σα. Με χαμόγελο όταν εξυπηρετήσει τον βάζει. Κάνει είσαι καλά, πού βρίσκει την όρεξη και το χαμόγελο? Πρέπει να είμαι πάντα καλά. Κατάλαβε πώ είσαι πάντα καλά είσαι με του φιλοξενούμενου σου. Μπράβο. Είμαι και εγώ. Είναι με κομμάτι τη δουλειά. Και όσο χαμογελά με στη μέρα μετά και καλά να μην είσαι, πάλι φτιάχνει η διάθεση σου από μόνο. Να κάνω μια άλλη απορία που έχω. Ναι. Σε ρωτώ, γιατί είσαι και πολύ έξυπνο παιδί και στα ρωτά αυτά. Γιατί βάζουν όλα τα μαγαζιά βράδυ πάντα γυναικείες ωραίες παρουσίες? Δεν παίζει ρόλο αν ήταν ένας ωραίος άντρας για να τραβήξει ωραίες γυναίκες? Αυτό να είναι ένα θέμα στον εύωσμο. Δεν βάζουν πολλούς άντρες στην πόρτα. Γιατί δηλαδή πρέπει να είναι γυναίκες? Εντάξει, οκ, okay, να είναι. Γιατί να μην είναι και όμως 2 πεδαράδες? Να μην είμαι εγώ στην πόρτα, παράδειγμα, που θα με δουν και 20 γυναίκες και θα έρθουν να με δουν. Γιατί νομίζω ότι στον εύωσμο βγαίνουν πιο πολύ κυρίως οι άντρες. Οπότε έχουν σαν νόμο να έχουν μια ωραία γυναίκα στο μαγαζί, σε ένα μαγαζί μπροστά στην πόρτα και όχι απαραίτητα ωραία. Πώς θα τις βγάλουμε τις γυναίκες? Μπράβο. Και πώς θα βγάλουμε όμως τις ωραίες γυναίκες του εύωσμου και του κάθε εύωσμου για να βγουν σε κάθε μαγαζί? Είναι μια ερώτηση που πρέπει να την κάνω στους επιχειρηματίες και όχι σε σένα. Αυτό ακριβώς. Ναι, είναι αυτό. Όταν έχεις 5 ωραίες γυναίκες σε πόστα δημοσίως και σοκέν και μπαρ και όλα αυτά, θα βγουν ο άντρας για να δουν τις ωραίες γυναίκες. Αυτό. Ναι, αλλά οι ωραίες γυναίκες.
Πρέπει να του πούμε να φέρουν και έναν ωραίο άντρα στην πόρτα, να έρχονται. Μπράβο. Και οι γυναίκες. Ευχαριστώ να που με προωθείς, Πόπη μου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται εκεί, ναι. Στον Εύασμο βάζουν στον μπαρ ωραίους άντρες. Οπότε κάτι ξέρει ο άλλος. Άρα έχουμε το κίνητρο στην πόρτα, εσείς ελάτε εδώ και μετά πάτε μέσα για να δείτε πιο ωραία. Ξέρεις, οι γυναίκες θέλουν να κρύβονται. Μάλιστα. Πάντα. Οπότε πάνε στον μπαρ. Εσύ τώρα πόσα χρόνια κάνεις δημόσια σχέση εκεί? 2 χρόνια είμαι στο Τζόλιτι, αλλά 6 χρόνια είμαι σε καφετέρια, σε μπαράκια. Δηλαδή, εσένα, τα καθήκοντά σου είναι. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή νύχτα σας. Αυτό όχι ακριβώς, θα τους μιλήσω κιόλας. Έρχονται και φίλοι μου, οπότε θα πάω να τους μιλήσω. Ακόμα και αυτούς που δεν γνωρίζω. Απεριφέρεις κιόλας και ναι, δεν είμαστε γλάστρες. Είμαστε. Μπράβο. Μιλάμε με όλους, δεν έχουμε θέμα. Τι ακούν τα αυτιά σου, αγάπη μου, γλυκιά. Τι αποσχολεί τον κόσμο, τι παίζει στην επικαιρότητα, τι δηλαδή. Πότε δούλευες τελευταία φορά, χθες, προχθές? Προχθές. Τι μοίρασε μας, χωρίς να εκθέσουμε ονόματα και πρόσωπα. Τι συζητιέται, παιδί μου, τι σου λένε εκεί οι παρέες. Πας σε μια παρέα, γενικότερα τι ακούς. Γενικότερα. Τι κουβεντιάζουν οι παρέες? Κοίταξε, δεν ξέρω, στον Εύωσμο ούτε θα μιλήσουν για την κρίση πολύ. Κάνουν πολύ πλάκα, θα γελάσουν. Δεν λέει κανένα τα οικονομικά του, έχω δεν πλήρωσα το ρεύμα όχι, σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω λεφτά για το ενίκιο. Απλά ξέρετε, ενώ δουλεύουν, υπάρχει πολύ γκρίνια γενικά. Γκρίνια? Ναι, αρκετά. Μεταξύ του. Γενικά γκρινιάζουν πολύ, δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει, εντάξει, μια. Ναι. Αλλά γενικότερα όταν πα σε μια παρέα, δεν τι σου λένε. Υπάρχει και το φλερτ. Σίγουρα. Όχι ακριβώ. Θα σου μιλήσουν, αλλά δεν θα σε ενοχλήσουν πολύ. Δηλαδή δεν σε ενοχλούν. Είναι πολύ καλή. Είναι ευγενική. Ευγενική, με τρόπο. Υπάρχει όμως φλερτ παιχνίδι ή γενικά κολλάει ο άλλος, ο πλησιάσει, γιατί υπάρχουν και τα social media και Facebook και όλα αυτά και ο άλλος μπορεί να είμαστε φίλοι στο Facebook και κοντά να περάσει και να μην πεις γεια. Αυτό ναι, ισχύει, γιατί τώρα ο άλλος δεν θα σε πλησιάσει εύκολα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είσαι από δίπλα του και να τρέπεται να σε μιλήσει και κατά να στείλει στο Facebook. Και να στείλει στο Facebook, τι κάνει, Πόπη? Σε έχει συμβεί? Μου έχει συμβεί να μου πει ο άλλος να είμαι δίπλα του, να μου μιλάει και να μου λέει έχει Facebook. Έχω. Οπότε χάνεται η μαγεία. Και να έχω, ας πούμε, δεν θα γίνει κάτι. Ενώ εσείς οι γυναίκες αναζητάτε το φλερτ, το καμάκι, να το πω εγώ στην άποψη. Το αναζητάμε όλες. Γιατί εκεί που σου λένε είσαι μια ωραία γυναίκα, σε φλερτάρουν πολλοί άντρες. Όχι, δεν ισχύει, γιατί ο άλλος δεν έρχεται. Φοβάται μη φάει χιλόπιτα. Ναι, που δεν είναι καλά. Αλλά και εσείς οι γυναίκες τις μοιράζετε, ρε φιλενάδε, τις χιλόπιτες έτσι. Γιατί είναι δεν λέω όπως του προσωπικού, γενικά μιλάω για το γυναικείο φύλο. Όταν ο άλλος, δηλαδή, μία έχει πρότυπο το ρουβά παράδειγμα. Ναι. Ή έναν όμορφο άντρα και επώνυμο και γενικότερα. Ή τώρα ο άλλος ο Βουκάρας πού να πάει, λέει, λέει, πάω αυτά τα μούτρα μου. Κοίτα, άμα το έχει ο άλλος, και όμορφος να είναι και άσχημος να είναι, άμα έχει τον τρόπο και το λέγει, μια χαρά θα τη ρίξει. Με το λέγει ψαρώνει η γυναίκα, δηλαδή. Εννοείται. Σοβαρά μιλάς. Πλάκα. Άρα πρέπει να την κατακτήσει όλες εγώ, ρε φίλε. Πρέπει να τη στο μαγαζί να δει, ξέρει πόσες ώρες γυναίκες έχουμε. Θα με γνωρίζει δηλαδή. Σε βαφτίζω Ανίτα Πάνια, δηλαδή χρυσό κουφέτο που κάνει προξενιό. Κάτι τέτοιο, έλα. Είμαι δημοσίω. Ναι, έλα. Μπράβο, έλα. Έχουμε και γυναίκα, ρε φίλε. Να το βρήκαμε ανατολικά, πάμε δυτικά. Κάπου θα κάτσει, δεν μπορεί. Δυτικά έχει ωραίες γυναίκες. Έχει, έχει. Είναι υψηλομύτες ή λάθος? Όχι, όχι. Είναι... Δεν είναι υψηλομύτες, είναι πολύ καλές, πολύ χαμογελαστές και καλοντημένες. Οι Θεσσαλονίκες περιποιημένες, αλλά να, ειδού του παράδειγμα. Είσαι ζωντανό παράδειγμα, ρε Πόπη. Δηλαδή οι φίλες σου και όλα αυτά, τι πρότυπα ανδρών θέλετε να σας πλησιάσουν? Οι φίλες μου όλες θέλουν ένα πιο άντρα από αυτές, γιατί όλες οι γυναίκες ξέρεις έχουν γίνει ανεξάρτητες ξαφνικά. Μπράβο. Και θέλουν έναν πιο άντρα από αυτές. Και να μην έχει τατουάς πολλά, να μην είναι έχει. Πολύ... Ναι, γιατί είναι κάτσε, πολύ. Τώρα, τα έχει ξανατρέψει όλα. Περίμενε. Βέβαια, γιατί ηλικίες μιλάμε αυτά? 25-30. 25-30 θέλουν τέτοιους άντρες. Γιατί οι πιτσιρίκες θέλουν λίγο τατουάζ. Αυτό ακριβώς. 25-30 δηλαδή η έρευνα αγοράς, θα το πούμε έτσι. Θέλουν έναν μελαχρινό με κυλίτσα. Μελαχρινό, κάτσε. Περίμενε. Μισό λεπτό. Σε δείξαμε. Όχι, μην με δείξατε. Νομίζω ότι με διαφημίζει αυτή τη στιγμή. Είπε με λαχρινό, με κυλίτσα, λέω ότι βαλτί είσαι, νομίζω ότι σε πλήρωσα. Όχι, όχι. Από μόνη μου τα λέω. Οι φίλες σου, δηλαδή η παρέα και γενικά αυτά που ακούς, θέλουν μελαχρινούς, με κυλίτσα. Η συνέχεια. Ναι, γιατί ο γυμνασμένος και αυτός που έχει τατουάς και λοιπά, προσέχει πιο πολύ τον εαυτό του από εμάς. Τι να το κάνουμε. Άρα, δεν βγαίναμε στον εαυτό μου τόσο καιρό. Είδες τι κάνεις. Δηλαδή, άμα είναι ξανθός χωρίς κυλίτσα, έχει πρόβλημα. Πρέπει να είναι μελαχρινός. Άρα, οι άντρες, παρακαλώ, οι φίλοι μου, να βάψετε τα μαλλιά σας μαύρα, μελαχρινή να γίνετε. Να αφήσετε μουσί. Να αφήσετε, αν θέλουν και μουσί. Ναι. Ακόντρα μπάσο δεν έχει ελπίδες ο άλλος. Έτσι πάει. Οικονομικά πώς να είναι? Να έχει ένα σπίτι, να έχει ένα αμάξι. Τέλος. Κλείσει την εκπομπή. Κάτσε το, τι είπες, φίλε, Ράδα. Να έχει και ένα σπίτι, να έχει και ένα αμάξι. Ναι. Α, δεν τα έχει αυτά, δεν. Κοίτα, αυτά που ακούω από τις γυναίκες δεν θέλουν πολλά. Θέλουν απλά όλος να έχει μια δουλειά. Ναι.
Και ένα μάξι να κινείται, να την πάει για ένα καφέ. Ταξιτζή θέλει, καλή νυχτάκια. Όχι! Θα σου άρεσε να μην έχει αμάξι και να την πηγαίνει για καφέ. Γιατί, ρε, αυτό είναι το story, όπως είναι και στις ταινίες. Από σε πάρω αγάπημα, πάμε το αστικό στο πύργο, βόλτα, πασατέπο και έτσι. Σου λέω ότι ζητάει κάθε γυναίκα. Θέλει όμως το αμάξι. Μη έβαλε και το σπίτι, και λίγο κανένα μετρητό στην άκρη να έχει. Δουλειά να έχει, επιχείρηση να έχει. Λεφτά αισθήματα. Από ό,τι κατάλαβα, λεφτά αισθήματα ψάχνουν όλοι. Αυτό ακριβώς. Και μια μπεριά και άλλη. Εσένα, ποιο πρότυπο άντρα σα μπορεί να σε προσεγγίσει. Καταρχήν είσαι ελεύθερη, δεσμευμένη, μπορούμε να τα πούμε αυτά. Δηλώνει μόνη ή όχι. Όχι. Όχι, άρα έχει το story σου. Ναι, τη σχέση σου. Πάνε οι ελπίδε μα, κατάλαβε. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Όχι, δεν το. Δεν το. Δεν το λέμε, ρε παιδί μου. Εγώ το είπα ότι μπορεί να υπάρχει σχέση, μπορεί να μην υπάρχει σχέση. Οκ. Okay. Ο καθένα αισθάνεται όπω θέλει. Γενικά όμω το πρότυπο ανδρών που θα μπορούσε να σε προσεγγίσει, τι θα ήταν. Μελαχνή μ' αρέσουν εμένα. Μάλιστα. Αλλά ο τρόπος είναι. Μ' αρέσει να έχει χιούμορ ο άλλος, να με κάνει να γελάω αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό. Και ιδίως στις μέρες μας. Λοιπόν, με αλήθεια ή θάρρος να κλείσουμε. Τι θέλεις, τι προτιμάς. Όσοι δεν σε βγαίνει. Θα έλεγα θάρρος. Είσαι έτοιμη. Ναι. Δεν ξέρω τι έχει το θάρρος. Ναι, τράβα μια ερώτηση. Μήπως έχω μπερδέψει και τα χαρτάκια. Δεν ξέρω. Άμα είναι θάρρος ή αλήθεια αυτό. Σε έχω βάλει άλλα πράγματα. Όχι, όχι, κάνε ερωτική εξομολόγηση σε ένα αντικείμενο. Α, ωραίο, αυτό θέλει θάρρος. Το αντικείμενο το βάζω, το έχεις. Έλα, δεν σκέφτεσαι, τι είναι κάτι. Πρέπει να πεις στο αντικείμενο ότι. Νομίζω δεν το έχω με το αντικείμενο. Δεν μου το βγάζει. Προσπάθησε τώρα αγάπη για 10 δευτερόλεπτα. Δεν είπαμε δευτερόλεπτα. Να περάσει όλο το βράδυ με το βάζω. Έτσι όπως σε κοιτάζω, καταλαβαίνω από τα μάτια σου ότι κάτι θες να μου πεις. Καλή. Φλερτ. Του ψάρωσε το βάζω. Του ψάρωσα. Του φύγει η μιλιά. Δεν έχει να μου πει. Δεν ξέρει τι να πει. Αμήλυτος. Το καημένο. Το βάζω μέσα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πώς πέρασε, Πόπι μου. Πολύ ωραία. Περνάει και ο χρόνο. Πολύ εύκολο. Σύντομα, Πολύ ωραία. Είδες πως περνάνε τα λεπτά. Είσαι πολύ ευχαριστός. Και κάνεις το καλεσμένο σου να νιώθει άνετα. Α, είναι καλό αυτό. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Πόπι. Είσαι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Στο Τζόρντι θα πάτε να βρείτε την Πόπι μου, τη φίλη μου εκεί δημόσια σχέση. Πέντε μέρες, κάθε μέρα εκεί. Κάθε μέρα εκεί. Κοιμάσαι και εκεί δηλαδή. Όχι ακριβώς, αλλά ναι. Πάμε μέχρι το πρωί. Όλα καλά. Όλα καλά. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εύχομαι και να σε δούμε και τηλεοπτικά κάπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρα από εκεί το βράδυ. Να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά.